Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, επιβλητική καλησπέρα από τη Σόνη Καρίνα. Είμαστε έτοιμοι για να παρακολουθήσουμε τον τρίτο αγώνα μεταξύ Elas Paper Bears και Lethal Pistols. Πρώτη κατοχή για τους Lethal και τους Elas Paper Bears. Χάσαμε ήδη το μυαλό μας. Μπέλης θα αφήσει πάνω στο καλάθι. 2-0. Όλο το παράρτημα του Μπασκετάκη, Σαλόνικα League. Στραμμένο πάνω στην θρυλική αυτή σειρά, τέταρτος εναντίον πέμπτου, μέχρι μέσα να αφήσει την πάρα στο καλάθι. Και ο Καραγιαννιώτης, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός, βασικός για τα Καναρίνια, πήγε να κλέψει την μπάλα. Το φάουλ τελικά, ο Ιδιώτης. 2-2 λοιπόν, πλήρη στην Φάγκη. 10 παίκτες για Elas Paper Bears και άλλοι 5 στον πάγκο. Τον Lethal Pistols, ο Μιχέλης έχει βγει στο ανοιχτό γήπεδο, είναι εύστοχος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το παρόν, είναι προδερό παρόν και ο Γιάννης Τσάλτης στον πάγκο των Lethal Pistols. 2-4. Μπέλης έχουν ξεκινήσει με 3 forward, με 3 ψηλούς, Καζής, Μπέλης και Χίτας. Η Elas Paper, Καζής θα γυρίσει, ο Ρονισί Χούκ είναι άστοχος, ο Χαρατζής. Στο δεύτερο παιχνίδι έφτασαν πάρα πολύ κοντά να στείλουν την αναμέτρηση στην παράταση. Δύο χαμένα shoot, ένα εκ των δύο lay-up του Χαραγιώρη. Μπες θα βγάλει μια πάσα και ένα jump shoot θα δικαιώσει κεφάλι του Χαραγιώτη. Κοίτας, δυστερόμαστε και εμείς σιγά σιγά. Κοίτας, πέρασε από την baseline, είχε δύο αντιπαλούς απέναντί του. Οπα, ρεφ, νούμερο. Οκ. Πάρκο έχει βρεθεί τον Λεζαμάνι, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός. Νούμερο 6 είναι η διαθέσιμη όμως, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή παρόν. Στην κουνία Μιζουτάρη βάζει κάποιος. Ελάς Πέιπερς στην επαναφορά. Σηκωθεί ήδη από τον πάγκο ο Γιάννης. Πολύ χρημιάτης για να δει, για να δώσει συμβουλές. Τέλης, πέρασε ανάμεσα από δύο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με το ένα χέρι, είναι εύκοβος. 4-6, ο Χαρατζής. Νιώτης, χαμηλά στο ίδιο στον Τζαμάνι. Τους πέρασε με το αριστερό, πολύ δύσκολο προστάθειο πέντες δεχείτα. Καζής το rebound, Μπέλης. Κοίτα. Ωραία πάσα στα 18 δευτερόλεπτα, κόπηκε από τον Μιχέλη. Ο Γιάννης και φάουλ. Τον Γιάννης τον Χαρατζή. Ζήσει την επαναφορά, 18 δευτερόλεπτα. Γιαννιώτης, φάουλ από τον Μπέλη. Περιβάλλον τα ζήλωση και από τις δύο ομάδες. Elas Paper αποτελούν την ομάδα ενεργειακό ποτό στην Elite League, στην Elite by Betson ομολογουμένως. Φόλ και πάλι τον Παγιγιάννη στον Καραγιαννιώτη. Πολύ physical το παιχνίδι. 3-2 το φάουλ. Τέτοιο φάουλ που ούτε καν δύο αγωνιστικά λεπτά. Πρώτη αλλαγή στον αποψινό αγώνα. Ο Γιάννης θα περάσει στον πάγκο, Χρήστος Πολυφρυνιάδης στη θέση του. Γκάρντ μπήκε, γκάρντ βγήκε. Για Χαρατζής. Ο Γιάννης δεν θα πάρει το τρίποντο. Είναι ένα jump shot έχοντας πάρει κάποια βηματάκια μέσα μέσα και είναι εύκολος κάτω χειροκροτούμενος από όλο τον πάγκο. Τον Lethal Pistols. Κοίτας. Συγκράτησε την μπάλα, άλλαξε με τον Μπέλη. Ξαναπήρε, απλωμένα χέρια τώρα από τους Lethal Pistols. Κοίτας, τρίπλα φαντάζει κάποιος από τον πάγκο. Κοίτας θα πάρει ένα δίποτο, όχι τελικά σου για 3 θα το πάρει ο Μπέλης έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Στην βάση του σιδέρου Καραγιαούρη στο rebound. Γιαούρη θα χάσει τελικά την μπάλα και θα περάσει εκτός. Κύριε για τους Elas Paper, βγήκε η άμυνα. Βγήκε η άμυνα πριν καν περάσει ο Καραγιαούρης στο κέντρο. Μπέλης, κοίτας τώρα. Πάρε ένα jump shoot, Καραγιαούρης δεν πήγε πάνω του αρκετά έγκαιρο για να τον αποτρέψει από το να σουτάρει. Μια άσχημη παρόλα αυτά. Σκούρος τίποτα, ο Καραγιαννιώτης. Για Χαρατζής με τη μία κάτσε σου τρίποντο. Από την γωνία είναι άσχημος πάρα πολύ ψηλά. Κοντζαμάνης και Μιχέλης δεν πήραν το επιθετικό rebound. Το πήρε ο Χαρατζής ο ίδιος. Και να βάλει μια πάσα. Κοντζαμάνης ήταν σε πλανητικό σημείο για αυτόν. Αν έπαιρνε την μπάλα, Καζής βρέθηκε την μπροστά και έκλεψε. Θέλεις. Πίσει στο καλάθι, είναι άσχημος. Και ο Χαρατζή την μπάλα θα πάει στο Κοντζαμάνη. Το ανάποδο λέει από αυτό το διάστοχο σε επιθετικό ριμπάντο του Γιάννα Τζίπρη. Τρύπωσε μέσα στην καρδιά τη ρήπανση ρακέτα. Θα βγάλει την πάση του Κουτζαμάνι. Θα jump shoot μακρινό. Δίποντο άστοχο αυτό σε πενέντε τσοχίτα. Ο οποίο θα πάρει το rebound. Παίκτη κάτω.
πέσει κάτω. Έχει το φάουλ του Γκουτζαμάνι. Ο οποίος λογικά θα περάσει. Αυτός είναι αυτός που θα περάσει εκτός. Πρωτογυρόπουλος περνάει εντός. Είναι πράγματι. Ο Γκουτζαμάνις έχει χρεωθεί με δύο φάουλ. Πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Ξαφνική ησυχία, τι γίνεται. Πολλές αλλαγές συναισθημάτων της Όλη Χαρίνα απόψε. Καζής, Βέλης στα 15, παίρνει στον Καραγιονιώτη, θα τρέξει τα πόδια, ένα jump shoot, καθώς ελευθερώθηκε, απελευθερώθηκε, άστοχος, Πρωτογυρόπουλος, το πρώτο του στατιστικό, παίρνει το αμυντικό rebound, Καραγιονιώτης, κίνηση, ζητάει από τους συμπαίκτες του, χέρι με χέρι, στο Μιχέλη. Στοιχτικός ο Κουζαμάνης στον πάγκο, Μιχέλης, Καραγιαούρης έχει γυριστεί στη ρακέτα, είχε miss match, δεν πήρε την μπάλα, αλλά Μιχέλης τη στόχησε. Καραγιονιώτης είχε βάλει στην πλάτη του τον Μπίλιο. Πάμε κλειστά μέσα από το σπίτι, λέει. Ο Σάλτης από τον πάγκο των Pistols. Ο Λουχρονιάδης κατεβάζει την επίθεση. Κοιτάσουν 3 στα 19 δευτερόλεπτα. Χωρίς να το σκεφτεί καν. Είναι άστοχος. Ο Γερόπουλος ένα ακόμα αμυντικό rebound για Χαρατζής. Καραγιονιώτης. Στην γωνία βρίσκεται ο Μιχέλης, δεν θα πάρει στην πρώτη φάση την μπάλα. Και ενδεχομένως θα πάρει το φάουλ για δύο βολές. Κάτι λέει με τον ρεφ ο Καραγιονιώτης. Άστοχος. Κοίτα. Συγκίνησε ο Μπέλης. Κάλυψε πάρα πολύ τα φέγγια. Και είναι αέριο χώρο και αυτήν την μπάλα στο καλάθι. 4-10. Προηγουμένως το σκορ 6-10 τώρα. Καταρατζής. Καραγιονιώτης θα πάρει κάτι στα σκρίνα από τον Καραγιαούρη. Μιχέλη στη γωνία. Καραγιονιώτης σου διατρίσκει και αυτός. Είναι άστοχος. Φωνές για μπλοκ από τον... Προκριάρι από τον πάγκο. Πήγε το θετικό ριμπάντο, δεν ήταν αρκετά γρήγορος. Ο Καραγιαούρης λάθος. Έχασε από overdribbling ο Χίτας για Καραγιονιώτης. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. Είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάντο με τη μία. Κόψιμο. Τον Βουλχρονιάδη, αλλά ξεταχύνεται με τον Γιάννατζή ο Καραγιονιώτης. Μιχέλης σύψε και πήρε στη γωνία ένα jump shoot, είναι εύστοχος! Χάρη τα χειροκριτούμενος, ακούστε τι γίνεται από εξέδρα και από πάγκο Lethal Pistols. 6-12 double score στη Sony Carina. Το παιχνίδι κρίνει το ποια ομάδα θα πάει στο Final Four της Elite by Betson. Κοίτας, τα βήματα απέναντι σε δύο αντιπάλους. Εύστοχος, λαμβάνοντας από τον Μιεμπέλη, 8-12. Καραγιονιώτης. Καραζής στα 12 δευτερόλεπτα στις τρίπλες απέναντι στον ψηλότερο Καζή. Είναι άστοχος να σπρώξει την μπάλα ο Πρωτογυρόπουλος αλλά εκτός. Τεσσάρων γραμμών. Δύο coaches. Είναι όρθι. Ένα ακόμα indicator για το πόσο πάθος υπάρχει στις δύο ομάδες. Σουτιά 3 μίλιος είναι άστοχος. Ξεχυλίζει το πάθος Καζής στο επιθετικό rebound. Το ψηλό σχήμα μέχρι στιγμής. Αλλά συνάμα ευέλικτο τον Ελλάς Paper Bears. Τους έχει ευνοήσει. Τρεις ψηλοί έχουν πάρει πολλές μπάλες και πολλές προσπάθειες. Όχι μόνο κατοχές. Καζής, Αλεξάνδρου Μπίλιο, κοίταξε το καλάθι. Αυτός θα πάρει το τρίποντο. Πίστος, Πολυθρονιάδης. Εδώ πας στην game, κοίτας. Εδώ τον Μπέλη θα γυρίσει και πάλι είναι εύστοχος και πάλι. Έχουν βάλει πλάνη δύο αντιπάλους. 10-12. Το 4-10 έχει γίνει 10-12. Θα ζήσει σε πιο χαμηλό τέμπο όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες του παιχνιδιού. Χέρι με χέρι και πάλι στο Μιχέλη. Νιώθει να πάρει ένα σκρίνι από τον Καραγιαούρη. Δεν θα εκτελέσει πίσω από αυτό για Χαναζής. Απέναντι στον Μπέλη, ο οποίος είναι ψηλότερος. Θα πάρει ένα σκρίνι από τον Καραγιαούρη. Πάλι με ψηλότερο παίκτη με τον Καζή πάνω του. Μόνο στο μέχρι μέσα στη γωνία ο Μιχέλης έχει βγει ελεύθερος σου για δύο μακρινό. Είναι έκτακτο και πάλι. 10-14. Δεν πειράζει λίγο παράσχος. Το γεγονός ότι το σκρίνι ήταν για δύο. Μέλη σου για τρεις πήρα από τον Χρυστοπολ Χρυμιάδη και αυτός μέσα! 13-14! Πάντα λέει αυτό το βάγκο τον Ελλάς Πέιπερ. Σου για τρεις Καραγιονιώτης στα 17 δευτερόλεπτα και αυτό μέσα! Τι χορός τριπώντων πάει να στηθεί στη Σόνη Καρίνα! Δεν θα πούμε κανένα σου τα τρώμε όλα, λέει καρακτηριστικά ο Γιάννης Πολυχρονιάδης από τον πάγκο. Μέλης, κοιτάς. Γυρίζει απέναντι στον Καραγιαούρη, θα τον κερδίσει και πάλι! Υπάρχει αλλαγή, Καραγιόλης περνάει στον πάγκο. Κάτσα, το 12. Ωραίος, ωραίος, ευχαριστώ. Καραγιόλης περνάει στον πάγκο. Ευαγγελίδης πράγματι στη θέση του. Δεν είχε... το νούμερο, ήθελα να βεβαιωθώ. Καρατζής σε ρόλο point για την μία ακόμα φορά. Μάρτιστα.
Εκεί. Να παίξει μπάλα. Εκνέει η επίθεση των Καναρινιών. Κίτρινο και κόκκινο, ωραία χρώματα επίσης. Ωραία side note, έχανα ζεις. Πεζινιώτης. Τρεις είναι άστοχος, παίζουν με ψηλό σήμα και η πίστοξ τώρα. Με μόνο καθαρό αίμο ο γκάρντ. Τον Γιαχαναζή ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Θέλει σε πολύ δύσκολη προσπάθεια Καναρινιώτης να κατεβάζει τον rebound. Καναρινιώτης ζήτησε και κύριε Γιαχαναζής. Δεν θα εκτελέσει στην πρώτη φάση για τον Γερόπουλος που έδωσε το screen. Να χτύψε σε πόδι αντιπάλου. Να ζήσει ένα μακρινό δίποντο. Είναι εύκολος, παίρνοντας από τον Μιχέλη. 15-17. Ήταν το σκορ. 15-19 τώρα. Χρήστος. Θέλεις τρίπλες με τον Μιχέλη, ο οποίος παίζει πολύ καλή άμυνα. Δεν καταφέρει να πάρει μπαλά. Πάει μέχρι μέσα ο Χίτας, είναι άστοχος με τη μία ο Χαζής. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Χίτας εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι είναι πιο γρήγορος από τον Ευαγγελίδη. Ετοιμάζεται μία ακόμα αλλαγή από τον Κωνσταντή. Μαυρίδης ετοιμάζεται να περάσει εντός για να δούμε ποιον θα αλλάξει. Καναζής γυρίζει τα σκριν και παίρνει την μπάλα ο Μιχέλης στη γωνία. 13 δευτερόλεπτα ο Ευαγγελίδης. Ξετάζει τις επιλογές του, τώρα θα κάνει την πρώτη τρίπλα. Πάει να παίξει στα πόδια τον Καζή, Πρωτογυρόπουλος. Καλό passing game κατά Γιαννιώτης. Στα 5 Πρωτογυρόπουλος έχει βρεθεί ελεύθερο σε ένα μακρινό δίποντο. Θα τον δικαιώσει! Είναι εύκολος! 17-21. Για την άμυνα! Ήλιος. Χρήστος. Ο Χιναρίδης, παιδιά, την άμυνα φωνάζει κάποιος από τον πάγκο των Pistols. Βοήθεια. Φωνάζει κάποιος άλλος. Κοίτα, για τρεις Βίλιος. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Καραγγελιά του στο rebound. Δεν υπήρχε κάποιος παίξης να δημιουργηθεί. Ενεργά το επιθετικό rebound από τους Pistols. Από τους Papers, δύο πάνω. Καραγγελιώτης. Για τρεις πίσω από το σπίτι τέλος. Ευαγγελίδης είναι άστοχος. Ευαγγελίδης θα πάρει το επιθετικό rebound. Πέσει κάτω. Ο Αλβέ έχει ρωτήσει τον Κίτα με το σώμα, είχε σχεδόν κάτσει πάνω στον ώμο του. Ευαγγελίδη πόσο ψηλά πήδηξε, τρομακτικό. Λοιπόν, ετοιμάζεται διπλή ή τριπλή αλλαγή. Παράσκος περνάει εντός, Μαυρίδης περνάει εντός. Καραγιονιώτης, Μιχέλης στον πάγκο. Υπάρχουν 6 παίκτες. Και τώρα τριπλή αλλαγή, πραγματικά. Και είχε καταφύγει, έχει περάσει εκτός. Πρωτογερόπουλος. Παραμένει εντός από τον πάγκο. Γιακόπουλος στην πρώτη προσπάθεια είναι άστοχος. Βαγγελίδης θα γυρίσει, είναι άστοχος και αυτός. Καζής στο rebound. Και στήριγμα. Έχει πίσω ο Καζής. Δίνει το OK για να συνεχίσει το παιχνίδι. Συγγνώμη ιδιαίτερα γι' αυτό. Δεν έχει χτυπήσει σοβαρά. Στα 20 δευτερόλεπτα. Θέλεις Χίτας τώρα, έχοντας βάλει πλάτη στον Λεγκόπουλο. Καζής ζήτησε και πήρε για 3 από την κορυφή, είναι άστοχος, ήταν δίπλα το ούτε. Και ο Παλιουγιάννης που είσαι περάσει το χώρο του Πολυθρονιάδη. Παράσκος, χέρι με χέρι στο Μαυρίδη. Το πάρει να σκέφτει τον Ευαγγελίδη. Λεγκόπουλος. Παράσκος, ωραία πέρασε στον Ευαγγελίδη. Την μπάλα είναι άστοχος, πέρασε ανάμεσα από δύο αντιπάλους αυτοί. Στο ανοιχτό γήπεδο παίρνοντας από τον Γιώργο, ο οποίος μόλις πέρασε είναι έκοχος. 19-21, μία φωνάζει ο Καναδιώδης, έχοντας συγκροθεί από τον πάγκο. Παράσκος, ο Καναδιώδης την επίπιση. Παράσκος με Μαυρίδη τώρα χαμηλότερο σχήμα από αυτό που έπαιζαν, από αυτό με το οποίο έπαιζαν προηγούμενος οι Pistols. Γιακόπουλος ζήτησε ο Παράσκος και πήρε σε αυτό. Δώσε την επιλογή ο Γιακόπουλος, ψηλότερος παίκτης στον Παράσκο τώρα, ο οποίος θα πάει να του κλέψει την μπάλα, πήγε να κλέψει και κατάφερε. Φάλλον τον Παράσκου, για να παίξει στις τρίπλες. Ψηλότερο Καζή, αλλά αθλητικό επίσης. 7,7 λοιπόν, όλα για τους Paper Birds, για να δούμε τι μπορούμε να βρούμε. Κοίτας, τον Βαλουζιάννη. Στην τρίπλες την μπάλα. Μια πάσα, την οποία πέρασε ανάμεσα από Μπίλιο και Καζή, προοριζόταν για το δεύτερο, έχουν την εντύπωση, αυτός δεν την πήρε ποτέ. Για τους Pistols. Καραγιονιώτης περνάει εντός στη θέση του. Ευαγγελίδη και για Γιαχαναζή στη θέση του Πρωτογερόπουλου. Για να δούμε ενδεχομένως
πάρουν αναμακρυνό τρίποντο καθώς πήγανε δύο. Ποτίστηκε καφέκτες για να ζεις, πήγε να πάρει την μπάλα, έβαλε το χέρι του μπροστά. Αυτό μπαίνεις και έκλεψε. 1,3 απέμενα, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι όμως. Μπαίνεις 19-20, τελικό σκορ πρώτης περίοδου. Πολλά υποσχόμενο το παιχνίδι, 50-50 μέχρι στιγμής. Καρευρυνθεί μπροστά με 6, οι Pistols με 4-10, το οποίο έγινε counter γρήγορα από την πολύ αθλητική ομάδα των Ελλάς Paper Nerds, την ομάδα ενεργειακό ποτό, όπως αποκάλεσα στη συνέντευξη και αρκετά περήφανο γι' αυτό. Μου αρέσει αυτός ο παρατηρητισμός. Όπως και να έχει, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου, γίνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, ζώνη κανένα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Όλα έτοιμα, εγώ είμαι πολύ έτοιμος, παρόλα αυτά. Κέλλης, μόνος που είναι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ στα 10 δευτερόλεπτα, έχουν 7 παίκτες πλέον στον πάγκο τους οι Pistols. Μιχέλης στις βολές. Βήματα από τον Χρήστοπολο Κρυνάδη, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο. Βήματα από τον πάγκο και από την εξέδρα των Pistols. Σε στόχησε ο Μιχέλης στην πρώτη. Κάστοχος στη δεύτερη. Καθίσει στο rebound. Το Ραγιαούλης Junior εμψυχώνει από τον πάγκο των Pistols. Μπίλιος. Στο Καζής και πήρε. Πάλι Μπίλιος. Μένει στο για 3. Θα πέρασε στο Καζίνο. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound του Γιαχανατζή. Στον Μπίλιο, πολύ ενδιαφέρον ματσάπ. Ο Βαγγελίδης έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Τρογινιώτης. Θα του δώσει την επιλογή ο Πρωτογυρόπουλος. Πήγε άμεσα παίξει πάνω του χέρι με χέρι στον Βαγγελίδη τώρα. Μόνο στον Βαγγελίδη μέχρι μέσα. Φάουλ. Και πάλι. Μια παρατήρηση στον πάγκο των Paper Bears. Ο Βαγγελίδης στις βολές. Σκοτή από τον πάγκο ο Καρατζαούρης Μίτζου. Μη τόσο junior μάλλον για να είμαστε. Ποιος αφήσει. Λιμονιάς έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα σκάσει στον πάγκο τώρα. Θέλεις. Μόνος που έχει μέσα ένα running floater θα το δικαιώσει. Περάσει και ο Καραγκούνης εντός. Το ψελά paper. Βαγγελίδης θα χάσει ανάμεσα σε δύο. Θα σε δύο χειρονομία την έπιασε λίγο η κάμερα κάτω δεξιά τον Τσάρτη. Να ηρεμήσουν οι Pistols. Βέλης. 21 όλα. Με τη λιμονιά θα του δώσει την επιλογή σου για 3. Ποιος θα το πάρει και είναι έστοχος για 2 λέει ωραία. Από τη γραμμή. 23-21 τελικά, όχι 24. Εχανατζής. Στον Μπέλγκ του δώσει την επιλογή. Ο Ευαγγελίδης του για 3 θα τον μπουγκουνίσει πίσω από το screen. Είναι άστοχος όπως ο Εχανατζής. Παίρνει ένα screen από τον Πρωτογερόπουλο. Νιώτης, καστή πάσα, δύσκολη προσπάθεια με τα μπλό στην κίνηση απέναντι σε ψωμένο χέρι αντιπάλου. Ο Μιχέλης είναι έπτωχος. Παρακολούθησε με σε καλή άμυνα, αλλά η καλή επίθεση και έτσι σε καλή άμυνα στην προκειμένη φάση. Βέλης. Ένα μακρινό δίποτο θα το πάρει και είναι και αυτός έπτωχος απέναντι στο Μιχέλη. Πίσω. Έπαιξε καλή άμυνα και ο Μιχέλης τώρα. Το πλήρωσε με το ίδιο νόμιζα για την αμέσως στην προηγούμενη φάση. Έχα να ζεις. Καρνιώτη που πήρε κάτι σαν σκρίνα τον Ευαγγελίδη να εκτελέσει σου για 3 έστοχος απέναντι στο Καζί. Απέναντι σε ψηλότερο παίκτη. Απλώς είχε υψώσει το χέρι πάνω του. Μπίλιος. Για τον Καζί για να πάρει την μπάλα λέει στον πάγκο. Τον Ελλάς Πέιπερ πράγματι αυτό συμβαίνει θα γυρίσει. Έχει κάνει βήματα. Θα δυσκριστεί από 3 παίκτες. Καζίς. Και βήματα από τους Pistols. Αλλαγές τώρα από τον Γερόπουλος. Περνάει εκτός. Μια χαρά έφεσε να λέξει τον Καραγιούρη, ο οποίος έδωσε το έναυσμα για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Ζωμάνης. Θα πάρει και τι ώρα.
το σημείο αυτή. Πολύ νωρίς με δύο φάουλ θα πάρει τα τριμπάλα από τον Γιωναντζή. Παίρνει στο χάζι λεμονιά. Γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ. Από το σημείο τον Μίβαλο, χαμηλά. Δεν κάνει προσπάθεια για το σούτ. Πέντε 26, ο Χαναζής, ο Ζαμάνης, πάλι ο Χαναζής ξεφορτώθηκε τον Μπέλη, ο οποίος έφαγε το σωγικό την προσπίση. Είναι άστοχος όμως από πολύ πλέον εκεί θέση ο Χαναζής. Κάτσε τη μονιά συγκρατεί από δύο παίκτες για να κλειώσει μπάλα. Φίλιος. Μπέλης τώρα θα γυρίσει, ωραία πάσα, βγήκε το high low, θα συγκρατήσει, όχι τελικά ο Χαζής. Ο Ζαμάνης έδωσε καλή άμυνα και έκλεψε. Μιχέλης, να είναι κέντρο στα 19 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει στον Πεζιλεμονιά, καλό μας βγαίνει στα 7 δευτερόλεπτα για να αναπτύσσει. Η baseline θα παίρνει στον Πίλιο, δύσκολη προσπάθεια να κερδίσει το φάουλ. Δύο ακόμα βολές. Είσαι 1-0, 4-0 τα ομαδικά φάουλ. Ελλάς Paper και Lethal Pistols αντίστοιχα. Έτσι όπως η πρώτη ο Χαναζής, 25-27. Έτσι όπως και στη δεύτερη, 2 στις 2. 25-28, μέχρι τώρα θα πάρει την μπάλα, τον Καζή. Έτσι λεμονιά σου για 3, διάστοχος. Γεβίδης το rebound, μια μακρινή πάσα του Καραγιωνιώτη. Πήγανε δύο παίκτες, Καραγούνης και Μπέλης, ο δεύτερος θα κλέψει. Μιχέλης δεν πήρε. Βάζει τη μονή αλλαγή σίγουρα για τους Paper. Μπέλης παίρνει το φάουλ, θα μετρούσαν, έμπαινε. Θα αρχίσει σε δύο βολές ο forward. Μιχέλης Paper. Θυμάζετε διπλή αλλαγή τελικά. Ή όχι, όχι. Mixed singles λίγο. Τον Χρυστοπολη Κρεμιάδη, ο οποίος δεν θα περάσει εντός. Χίτας θα περάσει στη θέση του Καζή. Τον Μπέλη στην πρώτη. 26-28. Πρώτο φάουλ του... του Pistols. Με την περίοδο. Στόχος στη δεύτερη ο Μπέλης. Τέλης. Μόνος μέχρι μέσα μαγεί το Κούσκους. Στάθηκε στον αέρα, ο ίδιος την βρήκε πόρη μπάουλ. Πέρασε το προσπαθόν την μπάλο. Ο Καραγκούνη ήρθε από πίσω και έκανε το φάουλ ο Χίτας. Ακόμη κι άλλα με φάουλ λοιπόν ο Μιχέλης. Δύο βολές, Καραγκούνης θα περάσει. Στη θέση του Ευαγγελίδη. Δεν είναι στο ρόστερ ο Τσολακίδης για τους Ελλάς, για τους Pistols. Τι έχω πάει σήμερα, μπερδεύω τα όνομα, δε. Έχω απορροφηθεί τόσο πλέον από το παιχνίδι. Μιχέλης άστοχος στην πρώτη. Άστοχος στην δεύτερη. Σε 7-29, διαφορά στο καλάθι. Φίλιος. Ο Λεμονιάς, στα 15. Φίλιος και πάλι. Η γωνία έχει κάνει βήματα κατά την εκκίνηση της προσπάθειάς του Καραγκούνης. Θέλεις την παραφορά. Αλλάξει το Γιωχαναζή, ξαναπήρε. Θέλεις να κάνει το 1-2, θα κλέψει ο Μπίλιος, θα συγκρατήσει. Ωραία τρίπλα, πέρασε το Καραγκούνη, τρέχει ταχύτατα. Ήρθε για τον Μπέλη με τιμή αυτός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 29 όλα. Καραγιώτης. Μπίλιος τον πιέζει, θα πάρει ένα σκρίνο ο Καραγιώτης από τον Καραγιώτης. Πέσει κάτω ο Μπίλιος για 3 εύτοχος ο Καραγιώτης. Προβλήματα από τον πάγκο των Καραγιώτων. 29-32 ο Μπέλης. Κοίτας. Κοίτας η κρίση από 3 θα κλέψει την μπάλα. Ο Καραγιώτης συγκλήρωσε το κλέψιμο που ήταν ακριβώς δίπλα για Χαναζής.
Θα σου πάσω και το Μάνης. Το Μάνης, το Χαναζής. Καλό πασιντή. Έπειτα από προτροπή από τον coach. Για 3. Είναι άσχος ο Καραγιλιώτης. Θα περάσει μπάλα εκτός. Διαχειρός. Για το Μάνη. Στο προηγούμενο τρίποντο είχε σηκωθεί μέρος του πάγκου. Του παικτών που βρίσκονται στον πάγκο, εν πάση περιπτώσει ο πάγκος μόνος του δεν σηκώνεται. Εκτός αν είναι στοιχειωμένη η Σόνη Χαρίνα. Οκ, το έχουμε χάσει λίγο. Παρ' όλα αυτά, έχουμε περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο της τέταρτης περίοδου. Σε 9.32 το παιχνίδι, πάει hand in hand μέχρι στιγμής. Πραγματικά είναι δύσκολο, έστω κατόρθωτο, να προβλέψουμε κάποιο ξέσπασμα από κάποια ομάδα. Όλα τα σενάρια είναι πιθανά, ωραίο voice crack. Ένα ακόμα φάουλ για τους Pistols, 5-2 πλέον. Με χειρμονιά σπίρα από την Παπαβαρά στο για 3, είναι άστοχος, επιθετικό rebound. Ο Γιάννη, ο οποίος έχασε Μιχέλης, πήρε από την Χαρατζή. Περιμένει συμπαίκτες, ο Χαρατζής. Σλάβε χέρια, λέει ο Νέας Πρεδινιάδης, από τον πάγκο, θυμίζοντας το γνωστό τραγούδι. Έχει κλειστεί από πάρα πολύ κόσμο, έχει κάνει βήματα το Ζαμάνι. Τρεις παίκτες πήγαν πάνω τον καπάκο σαν εντός εισαγωγικών. Ο Γιάννης δεν με αναφορά. Χρήστος Πρεδινιάδης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο νέου στη θέση του Μπίλιου. Ο Γιάννης, Λεμονιάς, μπαίνει τώρα στα 13. Ζουν ταχύτατα η μπάλα και κινούνται και οι ίδιοι ταχύτατα στους παίκτες του Ελλάς Paper Bears. Δεν μπήκε αυτή τη φορά. Κραγιονιώτης. Κραγιονιώτης. Στην χειρονομία του Τζαμάνης βγαίνει για να δώσει ένα screen και ο Καραγιούρης έδωσε το screen με τον Τζαμάνης στα 7. Ο Καραγιούρης θα συγκρατήσει, έχει κάνει 3 δευτερόλεπτα ελάχιστα πριν πάρει την μπάλα. Γρήγορα βγαίνει τώρα στον Τζαμάνη. Μεταξύ άλλων όχι ιδιαίτερα τηλεοπτικών εκφράσεων. Αναγκής και πάλι να βρει με το νούμερο 6 στη θέση του Μιχέλη. Ο Καζής στη θέση του Μπέλη. Πάλι με 3 forward. Παίζει η Ελλάς Πέιπερ. Κοίτας, Καζής και Χαζηλεμονιάς. Τώρα λάθος πάσα. Κραγιλιώτης ρέντει σε 2. Έχει στην κίνηση ο Παυλίδης, αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος μόνο τον μπλο. Η μπάλα μετά από συγκυρία. Χίκτης στον Ελλάς Πέιπερ έσβρουξε τον Χαναζή. Παυλίδης σου 3 είναι εύστοχος. Έχασε το λέει, πήρε το τρίποδο και είναι εύστοχος. 29-35. Χρήστος. Λεμονιάς. Κοίτας. Γυρίσει εύστοχος. Όντας βάλει πλάτη, έχοντας περάσει ένα από 2 αντιπάλους. Φυσικά το Καραγιαούρης. Όλα καλά. Και ακόμα αλλαγή. Είχα να ζήσει σε ερμαϊ στον πάγκο. Κάνει ακόμα πιο τη θέση του. Την πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Θα κατεβάσει και την επίθεση. Φανέλα λέει χαρακτηριστικά. Πέρα σκρίνω τον Καραγιώνη, θα την επιστρέψει ο Καραγιώνης χαμηλά. Έκανε μια προσπίση, θα γυρίσει. Επέτρεψε τρεις παίκτες. Πάρα πολύ δύσκολο του Σάββατο τον Καραγιώνη. Τους πέσει κάτω ο Χρήστος. Κλέβει, θα συγκρατήσει. Όχι, Καραγιώνη, θα κρατήσει αυτός. Έχασε, ένα λεπτό του καθαρά νόμιμα στην Παλαμαρκόπουλος. Πάρα πολύ πληθωρικές φάσεις. Κλειψίματα τα οποία δεν ολοκληρώνονται. Φλέξιος πάνω στην μπάλα, καλές άμυνες. Με φάουλ φανάζει να χρειαστεί ο Φάλτης. Ένα step back. Είναι άσχος επιθυντικό του Χρήστο Προκυμιάνη. Δεν είχε ένα τέτοιο πρόσωπο επιθυντικής. Καζίσης για 3. Είναι άσχος ο Περίστος Καραγιώτη. Καραγιαούρη στο rebound. Μαρκόπουλος. Μαυρίδης, σιγουκατευθείαν λέει στον Καραγιαούρη ο Ψάλτης. 13 δευτερόλεπτα. Μαρκόπουλος, Καραγιαούρης ζήτησε και πήρε ο Ζαμάνης διορθώνω. Δύσκολη προσπάθεια να κερδίσει το φάουλ. Δύο παίκτες ήταν πάνω του, επειδή παραλίγο να κλέψουν για την μπάλα πριν αυτή πάει σε αυτόν. Φάουλ για δύο βολές τυπών που έχει κερδίσει τον Χαζηλεμονιά. Δεύτερο δικό του, σύμφωνα με τη γραμματεία. Μπέλης περνάει στη θέση του Παγιογιάννη τελικά, πράγματι. Άστοχος στην πρώτη του Τζαμάνης. Κλοπ φωνάζει
Και ο Στροφινάτης δεν είναι το νοκάουτ, ο ίδιος είναι επιθετικό rebound από τη δεύτερη όσο για προσπάθεια του ο Μουζαμάνης. Έχετε ο πίσω σου για τρεις με μεγάλη καμπύλη, έστοχο ο Μαρκόπουλος. Κοιτάξτε τι γίνεται στον πάγκο των Pistols. Και χειρόνο μια ο Κέλης. 31. Έχουμε φάουλ. Για μια ακόμα φορά και έχει δει ακόμη δύο ακόμα να δώσουν οι παίκτες σου. Δεν ξέρω να πάρει τον τρίποντο, κάνει μια προσκύση στον Μαρκόπουλο απέναντι σε δύο άλλους παίκτες. Φάουλ ένα ακόμα. Είχαν πράγματι φάουλ να δώσουν με Καναρίνια. Ας φάουλ που έκανε ο Μαρκόπουλος. Θέλει τον προσπαθό του τύπαδο στην προκειμένη φάση στη γραμμή για δύο βολές. Ο Μαρκόπουλος περνάει στη θέση του Κοντομάνη, μία ακόμα αλλαγή. Δεν αφήνονται στην ησυχία οι παίκτες, εναλλάσσονται συνεχώς. Εύστοχος στην πρώτη ο Μπέλης. Παίρνει τον χρόνο του. Εύαστε στη δεύτερη. Παράβαση του Φιτέρ, λέει ο Ρεφ, βγήκε πιο νωρίς. Όπως μετβάλλον τον δίλο ο Μπέλης. Μέσα. Εύστοχος στην πρώτη, παρόλα αυτά έχει ρίξει τη διαφορά στους 6. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Pistols. Μπέλης παίζει καλή άντα στον Μαρκόπουλο. Ο Κόμπλος έδωσε ένα screen στον Ρεζνιώτη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα μετά από μια προσπίση για πάσα επιθετικό rebound. Έχουν κλείσει τρεις παίκτες στον Καραγκιόλη και έχει χτυπήσει στο πρόσωπο κάπου στο στόμα, αν δεν κάνω λάθος, ο φίλος. Σου κάνει να διάνει μοραγή. Όλα καλά, συνεχίζει η θικό ακμέ όταν τον. Θα βρίσκει στην επαναφορά. Ρεζνιώτης. Ωραία, σημαίνει τον Ρεγόπουλο, άλλος παίκτης τώρα πάνω του. Τρίπλες, πάνω του παίκτης, αφήτα. 4-4 το τρίπλο για τον Πίστολς. Για τρεις θα το πάρει. Τι είναι αυτό ο Καγκόπουλος. Μέσα και αυτό. Στη λήξη του χρόνου της επίθεσης. Σφιγμένες βροχές από τον Καραγκιαούρη. Και πλέον... Α, δεν υπάρχει time out. Αλλαγές. Ήλιος περνάει η θέση του μαζί. Και είχε ρίξει ο χρόνος. Η γραμματεία 100 δευτερόλεπτα ακόμα. Για τρεις. Ήλιος είναι άστοχος. Επιθετικό rebound και με τη μία ο Μπέλης είναι εύστοχος. Η διαφορά έχει πάει προς τη μία. Ακόμα και στους 9 πόντους. Για αρκετά στέρινγκ. Η διαφορά τώρα έχει πέσει στους 7. Τους Pistols. Το momentum μέχρι στιγμής και η διαφορά λέει Pistols. Καραγκιαούρης, βοήθεια εκεί φωνάζει. Πράγματι ο Χρήστος Πολυγρανέλης. Έπειτα από τον τρίτο πατέρα του στο μάγκο. Πάει και αυτός ο Καραγκιαούρης. Σου διά τρεις μαυρίδες από εκεί που ευστόχησε λίγο προηγουμένως. Αρχινά προηγουμένως. Και άστοχος Χρήστος. Rebound. Σου διά τρεις την κίνηση στα 19 δευτερόλεπτα. Και αυτός έστοχος. 5-3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 -
Πάει να ζητά. Από μέσα μπορεί να απέναντι να μην τον ακούω. 32-41 έχει γίνει πολύ γρήγορα. 37-41 λίγο πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Ένα πολύ κομβικό για το παιχνίδι χρονικό σημείο. Να πάει να ξεφύγουν, να τραπετεύσουν στη λήξη του πρώτου μικρόνου μυθίστο. Είχαν την απάντηση οι Ελλάδε Πέπερ έτοιμοι και τη Σέρβη. Πιάτο στο μπασκετικό πιάτο. Νιώθω λίγο έξτρα ποιητή είναι η ατμόσφαιρα του Ντέρμπι, η οποία έχει συνεπάρει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυμα. Επιστροφή λοιπόν στη Ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να συνεχίσει το πραγματικά υπέροχο παιχνίδι, το θρυλικό αυτό παιχνίδι της θρυλικής αυτής της σειράς, η οποία δεν λέει να τελειώσει, δεν λέει να μας δείξει το βασιλικό βελάκι κάποιον καθαρό διεκδικητή. Οι δύο ομάδες έχουν δυνατά σημεία και αδύναμα. Σουτιά 3, μια άστοχο στον Διακόπουλος είναι στο αμυντικό rebound ο Βέλης. Πες κάτω από τον Διόγκο, σηκώνεται Βέλης. Μίλιο σουτιά 3, είναι άστοχο στον Διακόπουλος. Πάρα πολλοί κόσμος από τους Ελλάδες. Μίλιο και πάλι η σουτιά 3. Μια σου και πάλι θα σπρώξει την πάνω Μπέλη, αλλά εκεί που είναι ο βρεφούλα τη. 30 δευτερόλεπτα τη λήξη του πρώτου μισού. Μίλιο. Αλλά σκέφτομαι τον Καραγκιόρη. Στην πορεία Μαυρίδη σε υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Οπ. Προσπάθησε για να δούμε. Ούτε ο Χίδος μπόρεσε, 0-2. 0-3 της Λεμονιάς. Σημαντικά τώρα αυτά, Μπέλης σας μπρόξει την μπάλα και έβαλε και το καλάθι. Οκ, είναι η τέταρτη.
Βαγγέλης έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο του Μαρκόπουλου. Και ο Παράσκος, ποιος του παραγγείλει, ότι ο Παράσκος μετά από αρκετή ώρα. Καραγιώλης στις βολές λοιπόν, πάλι που έχει κρυφθεί στον Μίλιο. Άστοχος στην πρώτη. Ψηλός στον Πίσολς και κάτι άκουσα, αν άκουσα σωστά time out, έχει ζητήσει ο Γιάννης Πλεχνιδάδης. Στην πρώτη ευκαιρία. Λοκάουτ προσεκτικά, μην φύγει. Λοκάουτ προσεκτικά, μην φύγει. Πράγματι time out για να ακούσει καλά. Time out που έχει καλέσει ο coach και επίσης ούτε παίκτης στον Ελλάς Πέιπερ. Στην παρένθεση του τελεπόδης. 18,8 θεωρητικά όλα για τους κόκκινους επιστρέφωσε πολύ λίγο με τα μέλη μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα όλα τα δευτερόλεπτα είναι για τους κόκκινους. Με ένα φάλο να δώσουμε λίγο χαραγιούλη σε αυτό που περάσει. Πάγκο, κάντε το φανάκι τώρα, για να δούμε. Θα πάρει κάποιο screen, θα πάρει σε... στα 8 δευτερόλεπτα του screen. Αρχίτας. Καλό, καλό είναι, καλό είναι. Από τον Παγιογιάννη. Δεν έχουν πλέον φάλα πέσε, η καλή μήνε, η καλή μήνε. Ίσως, πέρα σκριν, κοίτα σε εκτελέσει πίσω από αυτό, είναι άσχημα. Έξε, έξε, έξε. Έξε, έξε, έξε. Έξε, έξε, έξε. Έξε, έξε, έξε. Έξε, έξε, παραπάνω. Επομένως θα μετρούσε αν έμπαινε. Έχετε τα συγκαρτήρια εκπέκτες των πίσω στο Καραγιώλη Junior. 37-42. Είναι μπροστά με 5 λοιπόν. Κάνουμε ένα μικρό recap του πρώτου μισού. Είναι μπροστά με 5. Pistols. Μπροστά ακόμα και με 9. Στην αδιαφρά μας έφτιαξε γρήγορα από ένα σερί 5-0 που έφτιαξαν οι The Last Paper. Ένα δίποτο και ένα τρίποτο αντίστοιχα. Το παιχνίδι παραμένει ανοιχτό σε όλα τα σενάρια, σε όλα τα ενδεχόμενα. Σπουδαίο recap. Anyway, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, σε περίπου 5 με 6 λεπτά για την έκθεση του δεύτερου και τελικού ημιχρόνου, το οποίο θα αποφασίσει ποια ομάδα θα περάσει στο Final Four και θα αντιμετωπίσει τη Φιωρεντίνα και ποια ομάδα θα αποχαιρετήσει το ταξίδι, το πολύ όμορφο το ταξίδι και για φέτος στο Elite by Betson. Επιστρέφουμε στα Θεσσαλονίκα League, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, φύγετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, συζητάνε Καρίνα, πολλά έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο. Ημίχρονο είχαμε ηρεμήσει λίγο, αλλά δεν νομίζω να παραμείνουμε ήρεμοι για πάνω από 30 δευτερόλεπτα με ένα αγωνιστικό λεπτό. Εμείς είναι άστοχος, για δεχτή πίεση. Οι ίδιοι ομάδες έδωσαν έμφαση και στο warm-up, έκαναν κάποια shoot. Και στο τακτικό κομμάτι, περισσότερο στο warm-up έδωσαν έμφαση οι Ελλάδες Ιβερμπέρς. Περισσότερο στο τακτικό κομμάτι οι Pistols και οι δύο έκαναν και τα δύο παρόλα αυτά. Ένα jump shoot, κοίτας είναι άστοχος, θα τον περάσει εκτός. Μόξι μου κόψε να στη δώσω, λέει ο Σίτας στον Μπέλη και κάτι άλλο το οποίο καλύτερα να μην το πούμε. Παλιογιάννης, στην επαναφορά. Καζί, σπέρνει τη φλέξα με τον Καναζί, ο οποίος ξεχύνεται στο αρχικό γήπεδο φάουλ του Καζί. Πήρα από τον Μικέλη στην παραφορά. Συνήθως τον Ευαγγελίδη, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Κοίτα από μια προσπίση παρέμεινα από τον Καζί προσπάνω του είναι άστοχος. Ιδιωτικό rebound από ένα ακόμα άστοχο του Καραγκιόλη. Καραγκινιώτης. Έφτασε πολύ κοντά στο κλέψιμο, αλλά δεν πήρε ο Μπίλος. Καζί πάσα Καραγκιόλης. Γυρίσε απέναντι στον Παγιογιάννη. Δύο παίκτες πάνω του πήγαινε να βγάλει μια σκαστή πάσα. Ευαγγελίδης δεν συγκράτησε, είπα να τον περάσει εκτός. Μπίλος. Μέλης και πάλι Μίλιος. Κοίτα, έχει βάλει πλάτη στον Μικέλη, μια κίνηση που του αρέσει. Καζής έπειτα από μια προσπίση χωρίς τρίπλα σου για τρεις. Έστοχος, ξεφορτώθηκε το για Χαρατζή. Ζήτησε στη γωνία. Ο Παγιογιάννης δεν πήρε, Καζής επέλεξε το τρίποντο μόνος του και δικαιώθηκε. 40-42. Πρώτη πόντι στο δεύτερο μικρόνο. Μη μικρόνο, ωραίος. Τι και θα σου πετύχει, Καραγκινιώτης. Καραγκινιώτης έδωσε ένα σκρίν. Βαγγελίδη στην πια 3, θέλει να απαντήσει ο Μιχέλης. Είναι άστοχος έμπολ. Στα 7 δευτερόλεπτα. Τα προβλήματα από τους Ελλάς Paper Bird θα λουθώσει. Η άμυνα βγήκε. Μιχέλης. Κοίτας από τη σφυκότατα μέχρι μέσα. Ωραία πάση στον Καζί, ο οποίος θα γυρίσει. Καλάθι και φάουλ! Καλάθι και φάουλ! Από τον Big Sofo.
Big Sofa των κόκκινων, 42 όλα. Έχουν ένα νέο σερί 5-0. Δίλος Πίπερ. Δεν είμαι σίγουρος αν έχει ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας και μπορεί να παίξει. Παρ' όλα αυτά έχει έρθει το γήπεδο, δεν είναι στο πάγκο αυτή τη στιγμή. Καναζής, άρχισε το παραγγελίδι, αυτό δεν είναι χέρι. Παρ' όλα το γεγονός ότι είχε την επιλογή, ο Ευαγγελίδης έδωσε ένα σκριν. Δύσκολο να κάνει τον Ευαγγελιώτη. Μία κομμάτι να βγει για τους ένας paper. 43-42. Κοίτας. Συγκρατεί παραλίγο να πατήσει την baseline ο Μπέλης. Ζης. Ο Μπίλος ίδια 3 απέναντι στον Ευαγγελίδη. Άστοχος. Αμυντικό ριμπάντο του Μιχέλη. Καρατζής. Μέσα από τον πάγκο των Ελλάς Πέιπερ και το αμυντικό σύστημα. Παραλίγο να κλέψει ο Μπέλης. Ο Μιχέλης. Ο Μπέλης πάει τον Καζή. Γυρίσει Μιχέλης. Μέσα. Καλά. Ακούστε τι γίνεται! Σπάει το... Καλπάζω το σερί. Υπάρχει μια λέξη. Anyways... Των 6 πόντων των αντιπάλων του. Η πίστολ. Έχω και στη βολή ο Μιχέλης. 43-45. Μπαίνει σκύριο από τον Κασί και κατεβάζει την επίθεση. Κοίτας. Τρίπλες για 3-16 δευτερόλεπτα απέναντι στον Καραγιωνιώτη. Πάρα πολύ ψηλά παραγγέλνει σε αυτήν την πρώτη πάντα 5-2. Μέχρι μια φάση στον Μπέλη. Ο Καραγιωνιώτης έχει πιέσει. Σε για 3. Άσαμε στον Μπέλη σε πίσω από την σεμάι επιλογή που δέντες ο Καζής. Μιχέλης. Μιχέλης μόνος μέχρι μέσα φάγει το κόουστ του κόουστ. Θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Δεν έβαλε το καλάθι τη φορά. Ευχαριστήματα και από πάγκο, από το ξέδρα και από coach και από all things. Λίχαλ Πίστολς. Άστο να κάνει στην πρώτη. Ο Πασχάλης έχει χωρέσει. Οι φορεσκές ομάδες του, άστοχος. Γίνησε στη δεύτερη. Μπέλης. Κοίτας, θα κερδίσει το φάουλ από τον Γιαχανατζή. Φάουλ έχει ρώτησε ο Καραγιούρης. Γραμματείας. Θα ζήσει για 3, ένα νέο τρίποντο. Έστοχος και πάλι από τη γωνία. Σχεδόν άπαντες όρθιοι στον πάγκο των Ελλάς Πέιπερ. Τι βρίσκονται και πάλι μπροστά 46-45. 3-2 τα μαδικά. Καραγιούρης απέναντι στον Μπέλη, ο οποίος παίζει πολύ πιεστική. Αν έχει έρθει και ο Χίτας, έχει σταματήσει τρίπλα ο Καραγιούρης. Καραγιούρης. Κύριε τον Ευαγγελίδη. Μια που θα πάρει να σκέφτει τον Καραγιούρη σου για τρεις θα τον πουμπουνίσει και αυτός είναι άσομος. Συντικό ριμπάουντ τον Ευαγγελίδη. Και η Χριστιανά από 2 στα 3,2 και φάουλ. Έχει βρει φάουλ στον Ευαγγελίδη. Μπέλης και πάλι Χίτας. Μπέλης θα γυρίσει ένα jump shoot, είναι άστοχο. Κόμπλος στο αμυντικό του πάνω. Θα μαρτύρεται, έχει κάποιες αμφιβολίες. Κάποιες διαφωνίες ο Ευαγγελίδης. Το σύρυγμα εις βάρος που έγινε στην προηγούμενη φάση. Ο Καραντζής. Ο Καραντζιώτης έκανε μια προσπίση, πάει μόνος του μέχρι μέσα. Θα συγκρατήσει ο Καραντζιώτης. Κόμπλος και από το Χίτα. Μετράει το καλάθι!
είχε βρει στο ταμπλό, έκρινε ωραία μπάλα και μετά επήλθε τον μπλοκ του Χίτα, ο οποίος κάνει μια προσπίση, καλάθι και φάουλ! Τι μάτς είναι αυτό! Χίτας έκανε μια προσπίση για πάσα στον πύλιο, ήταν που δεν έγινε ποτέ. Με running shoulder το ταμπλό τον δικαίωσε. 48-40 λεπτά. Και στη βολή 49-47. Το παιχνίδι στα ίσα και πάλι. Για Χατζής Καραγιαούρης στα 17. Πάλι για Χατζής. Βέβης παραμένει πάνω. Γωνία λέει ο Χατζής. Χρονιονιώτης θα πάρει ένα σκρι κάτι σαν αυτό από τον Χατζή. Ο Κόμπλος επίσης έχει περάσει ένα μισό χώρο. Πάρει τον Παλιογιάννη. Πέντε δευτερόλεπτα. Παράπαση από τον Μαρκόπουλο. Μια παρατήρηση και στον πάγκο των Little Pistols. Μια και μια πλέον στους πάγκους. Πάρε τα εμάς με ο Καραγιούρης στον Ψάλτη. Μέχρι στεγόνα φορά, Μίλιος. Κοίτα σου, 3 με τη μία. Είναι άστοχος, έχει πέσει κάτω. 4 παίκτες για το επιθετικό rebound για το αμυντικό. Τώρα θα πάει στο Γιαχανατζή. 4 παίκτες φίλοι στον τρεπιδιέ. Τι βλέπουμε, τι ζώνη Καρίνα απόψε. Γιαχανατζής, Μαρκόπουλος, 3. Άστοχος για το επιθετικό rebound ο Μιχέλης. Καρδιαούρης πήρε ταυτό. Έχει μια ακόμα παρατήρηση. Μια παρατήρηση στον πάγκο της ομάδας και μια προσωπική τώρα. Το Μαρκόπουλος πέμπτη αναφορά. Καρδινιώτης συγκρατεί. Για 3 είναι άστοχος. Πολύ ψηλά θα πάρει το rebound. Το αμυντικό διαφορά ο Μίλιος. Παραμένει πάνω του, πάει πολύ επιθετικά πάνω του Καρδινιώτης. Πέρασε από 2 θα κερδίσει το φάουλ. Από το... Καραγιαννιώτη, ο Μπίλιος. Άστοχος Ιντώτη. 4-5 τα ομαδικά, πολύ φύζικα το παιχνίδι. Πολύ γρήγορο Σινάμα. Σινάμα. Και λέει έχω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Από την τρίτη ηλικία στους Πανελλήνιες. Έστοχος στη δεύτερη πόλη ο Μίλιος. Μιχέλης περνάει στον πάγκο, Μαυρίδης στη θέση του. Έχουμε περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Όπως είναι αυτός ο σύνομος όπλος ο Γιαχανατζής. Καυτή πάσα πήγε να βγάλει τον Καραγκιόρη. Χτύπησε σε πόδι αντιπάλου. Εκεί παραμένει για τους Pistols. Μαρκόπουλο. Καραγκιόρης έκανε μια προσπίση, θα εκτελέσει σε δεύτερο χρόνο. Πολύ μακρινός του, τον Μπέλη είναι άστοχος. Ένα ακόμα φυσικό υπάρχει με τον Καραγκιόρη. Ποιος κάνει τις προσπίσεις, κόπη για τον Καζί. Πάσα Καραγιαννιώτης, έστοχος απέναντι σε πολύ καλή άμυνα και από δεύτερο παίκτη που είναι πάνω του, μερικός, 50-49. Γιάννη, μπαίνει στην κορυφή, Μίλιος, πάρε το φάναξι κάποιος από τον πάγκο, δεν έγινε αυτό, θα γίνει σε δεύτερο χρόνο, όχι από τον Μπέλη. Και... Πάρε που έχει ρωτήσει ο Μαυρίδη. Δύο βολές, έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Για να δούμε τι θα βγει από αυτό. Έστοχος, συγκρότητα, μέλης. 91-49.
στις 2. 52-49. Για Χαλατζής. Μέσα στο κέντρο, Μπέλης παραμένει κολλημένος πάνω του. Πολύ σκληρή μάχη, πολύ σκληρό ματσάπ, πολύ ενεργό ματσάπ. Βρίδης. Φαουλ που έχει χρησιμοποιήσει ο Μπαγιογιάννη. Περνάει εκτός, έχει χρεωθεί με 5 φάουλ. Στα 4 και 5 της τρίτης περίοδου. Έχει τρόπο να παραγγιώρει στην πρώτη παράσταση, είναι έτοιμο να περάσει εντός από τα Καναρίνια. Καραγιώτης 52-51, παράσπος περνάει στη θέση του Καραγιωτιώτη. Δύο ομάδες από όταν έχουν... Ενώ ο Γιαχανατζής έχει κάνει το φάουλ. Από όταν έχουν συμπληρωθεί ομαδικά δεν έχουν σταματήσει να παίζουν physically. Δεν φαίνεται να αποτελούνται από το γεγονός ότι κάθε φάουλ που θα κάνουν από εκείνο το σημείο και έπειτα στέλνει τους αντιπάλους τους εμβολές, έτσι θα πω στον εφήντα στην πρώτη. 53-51 και... Τεχνική ποινή που έχει χρειωθεί στον Γιαχανατζή. Είναι εύστοχος στη δεύτερη βολή, η οποία προέκυψε από την τεχνική ποινή και τώρα θα εκτελεστεί η τρίτη, η δεύτερη του φάουλ. Γιαγκόπουλος περνάει στη θέση του Γιαχανατζή και όπ, σε σούτ στο 47. Δεν το μιλούσε αυτός και μου έδωσε τάφ. Μου μιλούσε αυτός και μου έδωσε τάφ. Έστωχος Χίδας στην τρίτη. 55-51, ένα πολύ απροσδόκητο έμεσο τρίποντο. Ο Κόμπουλος παίρνει τα σημεία από τον Κόμπουλο. Δεν έχει παραμένει πάνω του. Παράσχος. Καραγιαούρης. Θα γυρίσει, ωραία κίνηση. Είναι άστοχος όμως, τα έκανε όλα σωστά εκτός από το καλάθι. Στο καζί, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του, Μπέλης. Κοίτας, παίρνει στον Παράσχο, θα παίξει τα πόδια πράγματι. Μέχρι μέσα έκανε μια προσποίηση, πέρασε άλλους δύο, αλλά πήγε και βγήκε. Ο ίδιος είναι πληθυντικό, δεν συγκρατεί ούτε ο Παράσχος, ούτε ο Κοίτας. Μπέλης πήρε τον πληθυντικό, Κοίτας. Στα 10, μόνος μέχρι μέσα και πάλι σερβίρει την μπάλα στο καλάθι και είναι εύστοχος. 57-51. Ένα step back, μετά από τρίπλα σου για τρίπλα κόμπλο στην άκρη μας. Παρέμεινε προς το σύμβαρο πάνω του χέρι. Ο Καζής, time out που καλείς προσμένα ο Τσάλτης. 2.57. Να δούμε για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Βρίσκονται στο μείον 6 τα Καναρίνια. Είχαν βρεθεί μπροστά με 32-41. Σε κάποια φάση λίγο πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου βλέπουμε πίσω με 6, έχουν υπερκαλύψει συνολικά έκτοτε μια διαφορά 15 πόντων του Last Paper. Πρέπει να σε πολύ λίγο πριν το μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, 2 και 50 λεπτά, όλα έτοιμα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ευχαριστούμε για τους Bears, τώρα θα πάρει την μπάλα το Μπέλης. Κοίτας Ζήσω καλύτερο στο πίρες για 3. Είναι έστωτος και πάλι! Τρεις ακόμα πόντι στο ενεργητικό, στο σακούλι εντός εισαγωγικών των Μαρκούδων, οι οποίες βρυχόνται στη ζώνη Καρίνα. Στις είναι νέα βρίσκονται. Ο Καναζής. Καραγιωτάτης. Πέσει κάτω ο Καραγιούρης.
Σκόρεν τέτοιος, θα πάρει την μπάλα από τον Γιακόπουλο. Βάλει πλάτη στον Βίνι, είναι άστοχος. Τι τιμή σημάσει υπέρ του. Στον ταμπλό. Χρήστος, κουράζει στον αγωνιστικό χώρο. Συνή πάσα συγκρατεί ο Μπέλης όμως. Πάρει ένα jump shot με ταμπλό από τη γωνία κυρίως και κύριοι. Είναι άστοχος όμως, έκανα τζίσα από την κλησία φέρυγα. Και αυτόν. Πέρασε στην γωνία, υπάρχει micro deflection. Από την χίτα η μπάλα του περάσει εκτός. Κύριε για τα πιστόλια. Και πάλι 12 δευτερόλεπτα. Ένα που το κάνει να δέσει ο Χαρδιόγκος στα κορδόνια του. Δεν μάθα να δένω τα κορδόνια μου. Πολύ μετά γύρω στα 15-16. Δεν είμαι ιδιαίτερα περήφανος γι' αυτό, αλλά it is what it is. Καρδιόγκος δεν μπορεί να ζήσει την επαναφορά. Θα γυρίσει για μία ακόμα φορά. Είναι άστοχος ο μαέστρος του ποσταρίσματος των πιστολιών του. Για τρεις άστοχος ο Χαρατζής. Θα ζήσει το rebound. Κοίτας. Ωραία περίτεχνη πάσα στον Μπέλη. Χρήστος. Μπέλης παντώντας την γραμμή. Δεν θα πάρει το τρίποντο. Έστοχος στο τρίποντο. Ας κάνω τρίποντο. Δεν παίρνει τέτοις κυρίες. Καθώς την γραμμή. Αυτά σουτάρει και εστοχή. 62-51 σε ένα επίσης πολύ κομβικό σημείο για το παιχνίδι χρονικά. Λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. 2011 οι Αρκούδες. Τελειώτης. Χέρι θα πάρει ένα σημείο τον Καραγιούρη. Ένα jump shoot είναι εύστοχο. Λοιπόν, να πέφτει κάτω τους 10 στους 9. 62-53. Χρήστος θα πάρει την μπάλα από τον Μπέλη. Βρίσκεται πάλι στην κορυφή και δεν έχει πάρει ο Χρήστος. Κοίτας. Ωραία πάσα στον Μπέλη από τα μία ταχύτατη προσποίηση του Θάρινα Σούπ. Είναι άστοχος και έχει κερδίσει το φάουλ για δύο βολές από τον Καραγιαούρη. Φιλά το φάουλ, αλλά και να μην ήταν έχουν συμπληρωθεί πραγματικά συνεπώς. Ήταν για δύο βολές anyways. Ο Βαγγελίδης περνάει στη θέση του Καραγιαούρη. Για το επόμενο αγωνιστικό λεπτό, 58,4 για να είμαστε ακριβείς. Έστοχος ο Μπέλης. Στην πρώτη. Κοιτούσα να το τα στάτς. Άστοχος στη βολή. Μπέλης. Δεύτερη. 62-53. Χέλης. Μέχρι μέσα ο Βινίδης. Γύρισε, είναι άστοχος. Θα ζει στο rebound. Βίλιος. Τρυπάς ο Μπέλης. Στη γωνία Μιχέλης ας μπρόξει την μπάλα εκτός πριν την πάρει ο Χρήστος. Καγκούλης περνάει στη θέση του Μίλιου, γκάρτ μπήκε, γκάρτ βγήκε. Χρήστος ψάχνει πάσα της βρήκε στο πρόσωπο του Χίτα. Στα 6 δευτερόλεπτα, ένα ακόμα σφύριγμα. Φόλκι πάλι, θετικό από το Χίτα. Μεγάλη φωνάζει ο Σκάλτης από τον πάγκο, αναφερόμενος στην επίθεση στην τελευταία. Φυσιολογικός εμφόντος των πραγμάτων επίθεση για τους Pistols. Για Χαρατζής. Μιλιώτης θα πάρει ένα σημείο που είχαν δει πολλοί παίκτες μπροστά στο κέντρο του κυπέδου στο τρίποντο. Κόπη και τον Μπέλη μέχρι μέσα πήγε ο Καραγιώτης. Αλλά θα περάσει εκτός. Μένει για 7 δευτερόλεπτα για τα Καναρίνια. Ένα jump shoot μακριτό τίποτα είναι άσχο για Χαρατζής σας. Θα πάρει την μπάλα τελικά μου χέρι. Κόπη και πάλι από τον Κατζή. Αν είναι 5 δευτερόλεπτα. Κοίτας. Σου πια τρεις στην κίνηση. Είναι άστοχος με τη μία. Με τη μία πέσει μέσα, μετράει. 64-53. Μετράει ή όχι. Θα αποφαθούν οι ρεύσεις. Άγγελε!
καμία ακόμα φορά στον Καρίνα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η τέταρτη περίοδο μετά από περίπου 6 λεπτά από την λήξη τη τρίτη. Ωραία πάσα του Καραγκιλιώτη μέσα στην ρακέτα. Ο Καραγκιλιώτης εκμεταλλεύεται στον πρώτο χρόνο. Καλάθι τελικά έχει μετρήσει, έχει κάνει βήματα ο Χίτας. Ο Καλάθι, το buzzer beater του μπαίνει στην τρίτη περίοδο, έχει μετρήσει. Ένας από τον δύο ρεφ. Είδε και το βίντεο, για να ακούσει την κόρνα, πότε ακούστηκε. Για τρεις να έχω, να γυρίσει ένα ακόμα από το rebound, ένα ακόμα από το αποδικό του άνθρωπο. Θα γυρίσει και πάλι από το μπέλι, προφήσεις είναι άστομος. 64-55, Χίτας. Ραγκούνης. Και με χέρι στον Καζή. Χίτας, με τον Χρήστο. Μέχρι μέσα έχασε την μπάλα ο Χίτας. Για να περάσει κάτω από τα πόδια ο Καραγκιλιώτης του Καζή. Θα χτύψει στα πόδια του Καζή. Όπως ήταν λογικό σύμφωνα με τις πιθανότητες. Αυτό να συμβεί. Χίτης. Καναντής. Καραγκιλιώτης τώρα. Θέλει να χέρι δεν θα πάρει αυτό το Βαγγελίδη. Βαγγελίδης πάει μέχρι μέσα. Κόπηκε από τον Καζή. Ένα καρδιολόγο παρακαλώ στον Καρίνα. Ένα ποιοι εφημερεύουν. Καναντής. Γκόμπλος του για τρεις. Είναι άσχος μπάλα. Μπήκε και μπήκε. Λέει τον μπάουν. Ήρεμα λέει ο Καζής, ο οποίος περνάει τώρα από το κέντρο. Αλλάξε με τον Χρήστο ο Μπέλης. Κοίτας. Η δεύτερο παίκτη πάνω του Μπέλης ήταν ελεύθερο στη γωνία. Ζήτησε, δεν πήρε το βάση. Δεύτερο χρόνο παρέμεινε ελεύθερο. Ενώ το βάση από τον Χρήστο σου για τρεις. Έχει το φως. 64. Γίνεται 67. Και το φαρό στους 12. 67-55 time out που έχει καλέσει ο Γιαούρης. Αυτός έδωσε τα ένα αυτά. Στους 12 πόντους πλέον, Ιθαλ Πίστολς είχαν βιωθεί μέσα με αρκετά μεγάλη διαφορά και στο πρώτο παιχνίδι και το γύρισαν. Φεύγουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή. Λαϊκονίδιο στη φιλοσοφία, κυρίες και φίλοι. Όλα έτοιμα για να συνεχίσει να εκτείνει το παιχνίδι. Οι Καναρίνια έχουν την μπάλα με τον Μιχέλη. Για να δούμε αν μπορούν να βρουν αντίδραση. Θα δώσει ένα screen ο Καραγιαούρης, θα πάρει από τον Καραγιανιώτη. Έχει βάλει στην πλάτη τον Καζή, πέσει κάτω ο Καζή, θα γυρίσει ο Καραγιαούρης, είναι εύκολος, δεν έχει κάνει επιθετικό φάουλ. 67-57, διαφορά στους 10 στρογγυλοποιείται. Υπάρχει χρόνος θεωρητικά, 8 λεπτά για 10 πόντους διαφορά. Έχουμε δει ασύλληπτα πράγματα σε πολύ λιγότερο χρόνο και σε πολύ μεγαλύτερες διαφορές. Για τρεις είναι άστοχος ο Χίτας, πέσει κάτω πέντε της Γιακόπουλο. Για να ζήσει, Γιακόπουλο έχει ξεχυθεί στα μικρά κύπτα και διαφέρει τους δύο αντιπάλους. Για να ζήσει. Για να ζήσει, για τρεις θα το πάρει ο Γιακόπουλος. Είναι άστοχος, θα μετικό rebound από τον Παναγούλης. Χρήστος. Πέροχη τρίπλα, στέκεται στον αέρα, εκτελεί, είναι άστοχος ο Χίτας. Παναγούλης. Καρατζαούλη. Καρατζαούλης είχε βρεθεί ελεύθερος ο Γιαχανατζής. Δεν έβγαλε πάσα, ζήτησε αλλαγή ο Γιαχανατζής. Και πράγματι θα περάσει στη θέση του ο Μαρκόπουλος. Ένας περιστασιακός μπόμπερ στο ρόστερ των Pistols. Πολύ μεγάλη εμπειρία στο μπάσκετ του Χάρης Μαρκόπουλος. Πάμε Βασχάλης, μια πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο, για να δούμε. Χρήστος οργανώνει την επίθεση στα 12 δευτερόλεπτα. Λογικά θα ανέβαινε ο Χίτας να το δώσει πριν, όχι. Πάμε Βασχάλης. Λέξε από τον Μαρκόπουλο, δεν πήρε να την κατάφερε να πάρει την μπάλα στο για 3. Χρήστος είναι άστοχος, Γιακόπουλος στο αμυντικό. Μαρκόπουλος. Νιώτης, κρίξης καλά. Μόνος μέχρι μέσα, φάουλ από το Χρήστο. Μακόμπλος. Άμυνα φωνάζει ο Μακόμπλος, ο οποίος έχει κάτι κάτω ελάχιστα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, η Θέλη δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα.
ένα screen. Μια τη συγκρατεί ο Καρατζαούρης. Και σκάτω ο Χρήστος Πολυκοκράτης. Καλό πάση γκέιν. Μια έξτρα πάσα μακρινό δίποντο από τον Μιχέλη. Δεν θα έρθει το καλάθι. Επιθετικό υπάρχει από τον ίδιο. Είχε βγει στην άμυνα ο Γιακόπουλος. Για τρεις Μαρκόπουλος άστοχος. Ο Γιακόπουλος ο οποίος έβγαλε την έξτρα πάσα στον Μιχέλη έχοντας ανοιχνεύσει το γεγονός ότι αυτός ήταν ελεύθερος. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Είναι 57-57. Χρήστος πήρε από τον Μπέλη. Και πάλι Κίτας. Μπέλης. Και πάλι στα 11 δευτερόλεπτα. Στέκει στον αέρα, είναι άστοχος. Επιθετικό φάουλ. Και κοίτα. Και τεχνική ποινή. Στο Χίτα. Τέσσερα φάουλ στην αμυντική τάξη. Γιακόπουλο, πάει μόνος μέχρι μέσα από τον Ρεζινιώτης. Τέχεται και εκτελεί και είναι εύστοχος. Βέβαια στο Χρήστο Πολυκοκράτη, 67-60. Για να δούμε. Πλησιάζουν οι Lethal Pistols. Πλησιάζουν. Χρήστος, από τον Βασχάλης. Ο Βασχάλης, παίρνει στο Μαρκόπουλο, στις τρίπλες, συγκρατεί. Μπέλης, στο για 3-9. Έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Γιακόπουλος ήταν εκεί πέρα και πήρε το αμυντικό rebound. Ρεζινιώτης. Ο Γιακόπουλος δεν πήρε Καρδενιώτης, για τρεις μόνο του είναι άστοχος. Λίγο μπήκε. Εσύ ήταν η μπάλα. Μπέλης. Μέχρι μέσα, ωραία κίνηση, αλλά δεν έβαλε το καλάθι. Γιακόπουλος. Βάζει την αλλαγή για να αναζήσει. Ετοιμάζεται να περάσει εντός. Γιακόπουλος για τρεις είναι άστοχος. Χρήστος στο rebound. Ο Βασχάλης. Στέγεται στον αέρα, εύστοχος! Στον αέρα! Μαρκόπουλος, πάνω θα περάσει εκτός διακυβάς αυτού από κακό dribbling. Ένα δώρο εντός εγωγικών τους. Ένας paper, αλλά της περνάει εντός στη θέση του Γιακόπουλου. Όχι, διορθώνω. Θα να δεις περνάει στη θέση του Μιχέλη και ο Μαυρίδης στη θέση του Γιακόπουλου. Διορθώνω, δικό μου λάθος. Δύσκολη προσπάθεια, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος ενδεχομένως να μην πάρει το φάουλ. Δεν τα θέλω αυτά, λέει ο κόουτς από τον πάγκο. Ο Βασχάλης για τρεις, είναι άστοχος. Ο Καρατζανιώτης. Μπέλης έχει ξεχαστεί, θα συγκρατήσει σε δεύτερη φάση όμως ο Βασχάλης. Πήγε να βγάλει μια πάσα στην κίνηση εκεί που ήταν ο Μπέλης, θα περάσει στο πόδι του Καρατζανιώτη. Ο Βασχάλης. Μπαίνει, θα πάρει ένα jump shoot, είναι άστοχος. Θα φέρνει στο προσωπικό του δίπαλο για να δεις. Θα πάρει από τον Μαρκόπουλο, σκαστή πάσα στο Μαυρίδη. Δεν καταφέρνει να συγκρατήσει αυτός όμως. 69-60, time out, όλοι θα λέξει. Ελλάς Πέιπερ. Ο δημιουργός συγκράτησε τώρα ο Μαυρίδης. Λίγο το τρίποντο που δεν πήγε προηγουμένως. Ο Λίγο το λάθος του Μαρκόπουλου.
μικρά tweaks τα οποία θα μπορούσαν, αν είχαν λειτουργήσει υπέρ το Metal Pistols ή αν δεν είχαν γίνει κάποια από αυτά. Θα βλέπουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή. 69-60 λοιπόν, 4-20, 3-0 τα ομαδικά. Θα επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μπαίνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, όλα έτοιμα. Θα συνεχίσει η πνεύμα το παιχνίδι. 69-60. Η Last Paper έχουν κατοχή και τη διαφορά υπέρ τους με 9 πόντους. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο το παιχνίδι. Βρισκόμαστε πρώτον πυλών στο τελευταίο τετράλεπτο. Περνάμε σιγά σιγά στην τελική φάση, στην τελική ευθεία του παιχνιδιού. Για να δούμε αν θα υπάρξει στροφή, να παίξουμε λίγο με τις λέξεις από τους πίστολους. Θα γυρίσει η δεξί που είναι άστατο, θα βάλει ωραία laser pass από τον Παπασχάλιο Βέλης. Καρατζινιώτης από τα δεξιά. Μόνος μέχρι να βάλει το coast του coast, καλάθι και φάουλ! Μια τέτοια φάση αρκεί για να βάλει φωτιά στο παιχνίδι και τεχνική ποινή στον Παπασχάλι. Νούμερο 6, τεχνική ποινή, δεν βολεί. Οπότε θα εκτελέσει δύο βολές ο Pistols, θα εκτελέσουμε. Μία σίγουρα ο Κρογινιώτης. Και την βολή της τεχνικής αυτός. Άσποχος στην πρώτη. Χειροκροτούμε το σύστημα. Περνάει εντός της θέσης του Βασχάλης, ο οποίος έχει και αυτός μια τεχνική ποινή. Έστω στη δεύτερη ο Κραλινιώτης. Έμεσο τρίποντο λοιπόν. 69-63. Υπάρχει ένας φίλος μας πάνω από το ταμπλό. Ενδιαφέρον χώρος για να αράξεις. Καζής, πήρα τον Μπέλη. Έτσι Λεμονιάς. Λεμονιάς υπέρεται στον Μαρκόπουλο, θα κάνει το φάουλο Μαρκόπουλος αυτόν. Φίσος. Φίτσας, μπαίνει τώρα. Καζί σου για τρεις. Μια σώμα κοντό το Φίτσας. Μπρόξει την πάλα ο Καραγιώρης. Εκεί πάνω ο Καραγιώτης. Πέρασε από τον Καζί. Καραγιώτης καστή πάσα το Μαυρίδη στην κρατή αυτή τη φορά. Στη γωνία για Χαναζής. Δεν θα πάρει το τρίποντο στην πρώτη φάση. Θα το πάρει σε δεύτερη με το ένα πόδι. Παραλίγο να μπει είναι άσωμα τόπος. Κοίτα στο rebound. Πήγαινε το σκορ στο 69-66 ανέβαινε. Φίσος. Μπέλης. Κοίτας. Μισή από δύο και πάλι Μπέλης. Στη γωνία στα 8. Βγάζει μια πάση στην άλλη πλευρά. Θα ζει ο Μονιάς. Θα ζεις. Φάουλ που έχει ρωτήσει ο Καραγιαούρη χαμηλά. Τέταρτο του Καραγιαούρη. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Μπράβο Μάρκο. 5-2 τα ομαδικά πλέον. Χρήστος είναι παραφορά. Έτσι Λεμονιάς. Μπέλης. Πρωτές τρίπλες. Κοίτας. Μόνος μέχρι μέσα. Στα 4 δευτερόλεπτα δύσκολη προσπάθεια. Έτσι Λεμονιάς είναι εκεί για την δυτικό ριμπάουντ, αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Γράπωσε την μπάλα. Θα καταφέρει κάνει βήματα πίσω. Ζον Πρες διασπάται. Αρκόπουλος πήρε από τον Καραγιαούρη. Δεν θα σουτάρει. Πήρε να κάνει μια πάσα στον forward των Lethal Pistols και πάλι. Μπέλης. Μπέλης θα χάσει, όχι θα συγκρατήσει πέφτοντας. Χρήστος. Ζήτησε και πήρε ο Καζής. Φάουλ που έχει κρυφθεί στον Καραγιωνιώτη είναι το τρίτο, σιγά σιγά παίκτες έχουν ευκριθεί με πολλά φάουλ, το παιχνίδι είναι physical από την αρχή αυτού. Από την αρχή του βασικά, sorry. Κάτι η γραμματεία στον ένα δεκτών δύο ρεφς, γι' αυτό δεν ξεκινάει το παιχνίδι, όλα έτοιμα, διευθετήσει και το όποιο θέμα υπήρχε. Χρήστος. Έτσι Λεμονιάς στα 12. Κοίτας. Καζής έχει βυθιστεί στη ρακέτα, έχει βυθιστεί από δύο. Μπέλης, βαρύ deflection. Πώς πετάχτηκε ο Χαναζής και πήρε και την μπάλα. Σου για τρεις στην κίνηση, στα 21 δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Αμυντικό ριβάνο από Χατζη Λεμονιά. Μπέλης. 2 και 10 πλέον. Στους 6 πόντους η διαφορά. Ο Παπασχάλης. Χίτας. Κρογινιώτη, ωραία πάσα πίσω από την πλάτη του υπάλληλου Χρήστος. Πάλι δεν θα πάρει αυτό θα τη λεμονιά. Επισήμως crunch time στον Ικαρίνα, 109 δευτερόλεπτα. Μαρκόπουλος, στη γωνία του Χαναζής.
Μόνο στη μέση μέσα έκανε μια προσπίση πέρα στον Μπέλη. Σουτ για τρεις Μαυρίδης. Πολύ σημαντικό τρίποντο. Και είναι μέσα για τους Pistons. 61-66. 100,2 δευτερόλεπτα. Θεωρητικά στη μία κατοχή. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η άμυνα για τα καθαρινιά. Χίδας. Χίδας πέρασε. Jump shot δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Έχει πέσει κάτω τα Χαρατζής. Αμυντικό rebound Μαρκόπουλος. Σετ επίθεση. Σουτ για τρεις. Τρελιώτης. Άστοχος αυτή τη φορά. Θα ζελεμονιά στο rebound. Για να δούμε αν θα ζήσουν ή θα πεθάνουν με τρίποντο. Οι Ιδαλ Πίστολς. Όπως δεν έκανε το φάρο στον Πίστολ. Χίδας μόνος μέχρι μέσα. Έφαψε την πρώτη χάδη. Άστοχος με ταμπλό. Θα καρατζείς. Στο δεξιά. Το παιχνίδι βλέπουμε. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Περίμενα σκρέμ από τον Γιούρι. Παραμένει ο Μπέλης πάνω του. Άλλη πλευρά ο Μαυρίδης ψάχνουν τρίποντα οι Ιδαλ Πίστολς για να δώσουν 6 δευτερόλεπτα. Καραγιώτης ούτια 3 και πάλι απέναντι στον Χρήστο. Μετά μπλό είναι άστοχος. Ειδικό ρημάδο τον Καραγιαούρη. Και φάουλ. Φάουλ που έχει συνεχίσει τον. Στο Καζί. Συνοματικά είναι πολλές. Η γραμματεία ο Γιώργης έχει χτυπήσει λίγο στο γόνατο. Δεν κάνω λάθος. Το λέμε μια επιφύλαξη. Δεν έχει ζητήσει αναγκαστική αλλαγή. Καλά, λογικά θα εκτελέσει τις βολές, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Χρήστος περνάει στον πάγκο. Μπήλιο στη θέση του. Μια μαχανά του Καραγιώρης Τζούνιορ, ο πατέρας του εκτελεί βολές. Έστωγος στην πρώτη. Η διαφορά παίζει στο καλάθι. 69-67. Με ένα ακόμα να δώσουν οι Pistols. Το παιχνίδι κάπου εδώ πέρα αρχίζει να γίνεται πάρα μα πάρα πολύ tactical. Έστωγος και στη δεύτερη παίρνοντας στον χρόνο από τον Καραγιώρης. Η διαφορά σε απόσταση αναπνοής. 69-68. Μέλης. Ζεις. Μίλιος τώρα. Τι μάτς βλέπουμε, απίστευτη σειρά. Μέλης. Λεμονιάς, Χίτας. Στην weak side ο Μίλιος στα 8 δευτερόλεπτα. Χίτας. Στην καλή άμυνα η πίστα στο σουτάρι θα εκτελέσει. Βολές ο Χίτας. Φάουλ που έχει χειρωθεί στο Λαχαρατζή. Δύο βολές. Έτσι αχρηστεύτηκε εντός εισαγωγικών. Εξουδετερώθηκε καλύτερα. Το φάουλ που ήθελε να δώσει είναι χαμηλά. Η πίστα το έχει δώσει ψηλά ο Λαχαρατζής. Και time out, άμα μπει, λέει ο Σάντης. Τέταρτο για Χαναντζή. Ένα time out έχουν οι Lethal Pistols και δύο οι Last Paper. Με τα επόμενα 25,2. Με τα επόμενα της παράτασης, τολμώ να πω πως είναι ανοιχτό. Πραγματικά μεγάλες πιθανότητες. Το παιχνίδι πάει hand in hand. Σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, όχι όλο. Άστοχος στην πρώτη! Άστοχος στην πρώτη ο Χίτας! Μην βιαστείτε να μπείτε, λέει χαρακτηριστικά ο ένας από τους δύο ρεφς. Χίτας είναι έστοχος. Η δεύτερη. 70-68 και πράγματι το προαναγγελθέν time out περνάει στα πρακτικά. Λέων Junior στις χειραψίες με τους παίκτες στα high fives. Εξτρέφω σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. Έχουν δύο time out οι Ελλάς Paper και μηδέν πλέον οι Pistols. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν, έχουν την κατοχή. 70-68 zone press όπως είναι πολύ πολύ λογικό από τους Ελλάς Paper. Για να δούμε. Αρχόπουλος την παραφορά. Βρήκε τον Χαναντζή. Τρίποντο για ισοφάριση, τρίποντο για να περάσουν μπροστά στα Καναρίνια. Κοιτάει το scoreboard για Χαναντζής. Μπέλης απέναντί του. Με μπαίνει για να δώσει το screen ο Καραγιαούρης. Θα δώσει την επιλογή. Πάει μόνος μέχρι μέσα. Για Χαναντζής μόνος μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ! Μέσα! 70-70! Συν μία βολή! Φάουλ που έχει χειρωθεί στον Καζή.
Λεβαδιάς δεν τον πιστεύει, 70-70. Χίδας περνάει εντός. Λεβαδιάς στον πάγκο. Ό,τι παίζει με ο Μαρκόπουλος από τον πάγκο. Πρωτογυρόπουλος έχει περάσει εντός. Και ο Μιχέλης περνάει εντός. Πάρα πολύ σημαντική αυτή, πολύ μπορεί να κρίνει όλο το παιχνίδι. Ναι, έτσι το πως, 70-71. Παίρνεις την παραφορά, τι έχουμε, τι έχουμε. Time out. Πρέπει να καλέσει ο Ελλάς Πέιπερ. 70-71. Έπειτα από αυτό έχουν ένα ακόμα να δώσουν χαμόγελα και αγκαλιάσει στον πάγκο των Crystal Pistols. Για να δούμε εάν με αυτό το έμεσο τρίποντο του Γιωχανοβιτζής αποτελέσει τον παράγοντα και τον ήρωα της τελευταίας στιγμής που θα κρίνει τη σειρά και την έλευση των Καναρινιών στο Final Four. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ένα σύστημα με screen και ψηλούς στους από τον πάγκο των Ελλάς Πέιπερ. Αν δεν κάνω λάθος, το λέω και αυτό με μια επιφύλαξη. Χαρακτηριστικά ο Μαρκόπουλος λέει όλοι μέσα στη ρακέτα, ας φάμε τρίποντο και ας χάσουμε. Οπότε για να δούμε αν θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες να δεχθούν δίποντο οι Pistols. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. 70-71, 7,9, όλα και τις κόκκινους. Χρήστος στην παραφορά. Μπέλης έχει βρεθεί. Θα αφήσει την πάρα φάουλ! Yes. Πρώτα εξελίξει στο νούμερο 23 στον Πρωτογερόπουλο. Αλλά yes. Ο Πρωτογερόπουλος περνάει εκτός. Ο Μιχέλης περνάει εκτός. Ο Βρίδης εντός. Καραγιονιώτης. Καραγιονιώτης και ο Μαρκόπουλος. Καραγιονιώτης. Για να δούμε. Άστοχος στην πρώτη ο Μπέλης. 70-71 παραμένει. Πω. Χωρίς χάπια δεν ξέρω να έρθουμε σε παιχνίδι play-offs. Εύστοχος στη δεύτερη ο Μπέλης, 71 όλα, 6,1, δεν έχουν time out οι Pistols, 5 δευτερόλεπτα για να δεις. Ρεγιλιώτης, για το match, δεν θα το πάρει, θα βρει και στα μετρή καμπή. Μέσα, αν είναι δυνατόν. Δύο ήταν το σουτ. Αν είναι δυνατόν. Την ώρα που το τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης, πιο buzzer beater δεν γίνεται. Αν λίγο έχω φτάσει στο Θεό 150. Που πίστευτο φινάλε. Δεν υπάρχει. Το παιχνίδι κρύφτηκε στις λεπτομέρειες των λεπτομεριών. Όλες λεπτομέρειες, η πεμπτουσία του μπάσκετ, απίστευτη διαφήμιση, όλη η σειρά. Και το παράρτημα του μπάσκετ Θεσσαλονίκη League. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς αυτό που μόλις είδαμε. 71-73, ο Θυρός Μαυρίδη, ο ήρωας της τελευταίας στιγμής. Ένας αυτός και ένας ο Λεκανατζής με το έμεσο τρίποντο που έστειλε από το 70-68 στο 70-71 τους Pistols. Δεν υπάρχει. Τι μπορεί να πει κάποιος, τι μπορεί να πει κάποιος για αυτό το φινάλε πραγματικά. Στο Final Four, οι Lethal Pistols στο τελευταίο σουτ. Χρειάστηκαν τρία παιχνίδια, τα οποία κρίθηκαν και τα τρία στις λεπτομέρειες. Παραλίγο να το κερδίσει το δεύτερο Καραγιόγουρης με δύο σουτ που έχασε με ένα χαμένο lay-up και ένα σουτ από πολύ κληρωτική θέση επίσης. Έπρεπε να φτάσουμε εδώ πέρα για να πάνε έτσι με αυτόν τον τρόπο το καλαβίνια στο Final Four. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται αυτή η απίστευτη σειρά. Ραντεβού στο Final Four. Λίθαν πίστος στο Φερετσίνα. Να είστε όλοι καλά και πώς να μην είστε μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Παίρνετε ένα παιχνίδι, καλά, καλά. Λεξιλόγιο έχει πάει περίπατο. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.